Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Ο Κουράκο συνεχίζει την έρευνα και σύντομα συλλαμβάνει και τον Άρη ως ύποπτο για την υπόθεση. Ο νεαρός όμως, αντί να ομολογήσει την αλήθεια και να σώσει την αδερφή του, αρνείται τα πάντα κατά την ανάκριση. Υποκρίνεται τον ανυποψίαστο και ουσιαστικά καίει την ίδια την αδερφή του, γιατί ξέρει καλά πως αν πει τι πραγματικά συνέβη, ο Δημοσθένης θα τον βγάλει από τη μέση. Έτσι ο Κουράκος αναγκάζεται να τον αφήσει ελεύθερο, αφού δεν έχει σοβαρά στοιχεία εναντίον του. Εξάλλου τα ναρκωτικά βρέθηκαν στο σπίτι της Εύας και όχι στο δικό του. Η άτυχη γυναίκα βουλιάζει στην απελπισία, ενώ ο Λυκούργος αναλαμβάνει την υπεράσπιση της. Ο Χρήστος την πιστεύει από την πρώτη στιγμή και τη συμπαραστέκεται. Της λέει πόσο την αγαπάει και ότι δεν θα την εγκαταλείψει μέχρι την αθώωση της. Ενώ ο Άρης αισθάνεται αφόρητες τύψεις για την αδερφή του, ο Δημοσθένης εξαπολύει διαρκώς απειλές εναντίον του. Και κανείς δεν ξέρει αν θα τις πραγματοποιήσει. Άραγε θα καταφέρει ο Άρης να ξεφύγει από τα δίκτυα του υποκόσμου, ή μήπως τελικά η συνεργασία του με το Δημοσθένη θα αποδειχθεί μοιραία ακόμη και για την ίδια τη ζωή του, γιατί ο Δημοσθένης έχει αποδείξει ότι είναι εντελώς αδίστακτος. Στο μεταξύ, ο Ισίδωρος συγκαλεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο λόγω της παρεξήγησης που δημιουργήθηκε με την φύτευση του καινούργιου ελαιώνα. Εκεί η Μυρτάλη δείχνει για μια ακόμα φορά το σκληρό της πρόσωπο. Παράλληλα, μαζί με τον Αλέξη βρίσκουν τον ιδανικό χώρο για να ανοίξουν εστιατόριο και αποφασίζουν να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την επένδυση. Αργότερα ο Αλέξης φωτογραφίζει κρυφά το πελατολόγιο του Χρήστου με σκοπό να αρχίσει το καινούριο του εγχείρημα ανταγωνιστικά. Η Ιουλία από την άλλη πιέζει το Στάθη να δουλεύει μόνο στον ελαιώνα του Δημοσθένη για να μην ταλαιπωρείται δουλεύοντας και αλλού. Αλλά εκείνος αρνείται. Η Αρετή επιλέγει να ακούσει αυτό που την συμφέρει από την ψυχολόγο και αποφασίζει να προσποιηθεί ότι αποδέχεται το Φίλιππο, στείνοντας όμως στο μυαλό της ένα νέο πανούργο σχέδιο. Η Ασπασία παρακαλεί την Ειρήνη να γυρίσει σπίτι, αλλά δεν καταφέρνει να την πείσει. Την ίδια στιγμή όμως η Ασπασία πατάει πόδι στο Δημοσθένη και του ανακοινώνει ότι από εδώ και πέρα θα κάνει εκείνη κουμάντο στο σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση θα πάρουν διαζύγιο. Ο Δημοσθένης αφήνει την Ειρήνη χωρίς αυτοκίνητο, ώστε να της κάνει τη ζωή δύσκολη και να την αναγκάσει να επιστρέψει στο σπίτι. Τελικά η Ειρήνη βάζει και εκείνη όρους στους γονείς της. Ο Δημοσθένης δεν το δέχεται άνετα αυτό, ενώ η Ασπασία αντιδρά με απρόβλεπτο τρόπο, αφήνοντας άναυδους πατέρα και κόρη. Πατάει πόδι και διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον για εκείνη και την κόρη της Ειρήνη. Η Ειρήνη ξαφνιάζεται από το δυναμισμό της και επιστρέφει στο σπίτι. Στο μεταξύ, η Αντιγόνη ανακοινώνει στην οικογένεια της ότι θα φύγει Αγγλία, αφού τελικά αποφάσισε να ολοκληρώσει εκεί την ειδικότητα της. Η Αντωνία εγκαθίσταται στη Μάνη και αρχίζει να δουλεύει στο πλάι της Αλκμίνης. Τα προσκλητήρια του γάμου του Κουράκου και της ευτυχίας είναι έτοιμα, αλλά εκείνη ντρέπεται να τα μοιράσει. Ενώ ο Κουράκος ανυπομονεί. Οι καυγάδες ανάμεσα στην Ιουλία και τον Στάθη συνεχίζονται, καθώς η Ιουλία νιώθει παραμελημένη από το φόρτο εργασίας του Στάθη. Ο μυστηριώδης Ορέστης Αντωνιάδης καταφθάνει στην Μάνη και αναμένεται να ταράξει τα νερά της μικρής κοινωνίας. Έρχεται από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Περιστέρι, όπου έχει δικό του γυμναστηρίου. Παρουσιάζεται ως τουρίστας στην περιοχή και κινεί το ενδιαφέρον όλων με τις κινήσεις του, γιατί φυσικά δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μάλιστα επισκέπτεται τον τάφο του Κίμωνα. Όλα δείχνουν πως έχει έρθει για να ρίξει φως στο μυστηριώδη θάνατο του άτυχου νεαρού, αφού ούτε εκείνος έχει πιστεί πως ήταν αυτοκτονία. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έρθει πολύ κοντά με την Δήμητρα, η οποία έχει ορκιστεί να εξιχνιάσει την σκοτεινή υπόθεση και να δικαιώσει τον αδικοχαμένο αγαπημένο της. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!